Παιχνίδι και παιδί είναι έννοιες που συνυπάρχουν. Αυτό είναι ένα από τα μηνύματα των διοργανωτών του δεύτερου φεστιβάλ παιχνιδιού στην Καβάλα. Μια σειρά δράσεων που έχουν αποκτήσει χαρακτήρα θεσμού και αποσκοπούν μεταξύ άλλων στο να κάνουν ξανά ενδιαφέρουσα τη μαθησιακή διαδικασία και να διατρανώσουν πως το παιχνίδι μπορεί να ιντριγκάρει και να διευκολύνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα εντός αλλά και εκτός σχολείου. Σήμερα άρχισε το προγραμματισμένο μας δεύτερο φεστιβάλ παιχνιδιού. Άνοιξε τις πύλες του 9 η ώρα το πρωί. Επισκεφθήκαν οι σχολικές μονάδες που ήταν προγραμματισμένες σήμερα. Όλα κύλησαν ομαλά. Αύριο είναι και η δεύτερη μέρα και ελπίζουμε ακόμα καλύτερα. Ο καιρός βοήθησε, δεν έχουμε το περσινό, παρόλο που το πρωί ξεκίνησε λίγο κάπως και μας ανησύχησε. Κύλησαν όλα ομαλά λοιπόν. Εμένα επιτρέψτε μου να είμαι σύντομος και να πω ότι ευχαριστούμε όλους που συμμετείχαν. Το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας στην Διεύθυνση, το Δήμο Καβάλας, την Αντιπεριφέρεια Καβάλας, Περιφερειακή Συνότητα Καβάλας που μας παραχώρησε και τους χώρους, συναδέλφους ή και άλλους οι οποίοι ήρθαν και συνέβαλαν εδώ, όπως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με αυτό που είδαμε πριν με τη ρομποτική και με τα μουσικά παιχνίδια. Από την Δράμα, τον κύριο Λαζαρίδη που κάνει ένα βιωματικό με την τοπική ιστορία για το πάρκο των Φιλίππων, την περιοχή την ιστορική. Την από το Σύλλογο Ημοδοτών, του ΑΜΕΑ, πάρα πολλούς συναδέλφους, Art Attack κτλ. Πολλοί εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων έχουν και φέτος τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να καταστήσουν τη σχολική πραγματικότητα περισσότερο ελκυστική για τους μαθητές τους αλλά και για τους ίδιους. Οι συμμετέχοντες δάσκαλοι δηλώνουν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από αυτή καθ' αυτή τη συνδρομή και παρουσία τους στο φεστιβάλ. Είμαι εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οργανωτική του δεύτερου φεστιβάλ παιχνιδιού. Σαν εκπαιδευτικός είμαι ενθουσιασμένη σήμερα γιατί εκπαιδευτικοί αισθανόμαστε υπέροχα όταν είμαστε με παιδιά. Νομίζω ότι είναι η πληρωμή, η σημερινή ωραία έναρξη για τον κόπο όλων αυτών των μηνών και όλο αυτό που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι, πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω. Έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και θα συνεχίσουν να τον ξεπερνούν τις επόμενες μέρες. Εμείς περιμένουμε κι άλλα παιδιά το απόγευμα με τους γονείς τους, είτε επισκεφτούν με το σχολείο τους είτε όχι, και υποσχόμαστε ότι και η αυριανή μέρα θα είναι το ίδιο υπέροχη. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν, να ευχαριστήσουμε και το Δήμο Καβάλας για τη συμβολή του και να πούμε ότι ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή που θα συνεχιστεί από τους εκπαιδευτικούς κάποια στιγμή να στεγαστεί και σε έναν ανάλογο χώρο μέσα στην πόλη της Καβάλας και να είναι επισκέψιμη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς από όλα τα παιδιά της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι καταλυτικός ο ρόλος των εθελοντών στην υλοποίηση του δεύτερου φεστιβάλ παιχνιδιού στην Καβάλα που θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 18 Μαΐου. Το Πάρκο Φαλήρου με τη συνδιοργάνωση των εκπαιδευτικών και του Δήμου γίνεται τόπο συνεργασίας μαθητών και δασκάλων, δίνοντας το έναυσμα να σκεφτούμε περισσότερο για τον επανασχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας σε μια πιο ελκυστική και διαδραστική βάση. Μια προσπάθεια πολύμηνη επιτέλους ολοκληρώνεται και ελπίζουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω από το σημείο τους εθελοντές που συνέβαλαν με πολύ προσωπικό κόπο και μόχθο, εργαζόμενοι όλη τη μέρα και Σαββατοκύριακα τελευταίο διάστημα για να προλάβουμε τις διαδικασίες. Εύχομαι καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.